Καλησπέρα. Με το μάθημα αυτό κάνουμε τις γεννήτριες συναρτήσεις, οι οποίες γεννήτριες συναρτήσεις είναι μάλλον από τα ευκολότερα κομμάτια της ύλης της συνδυαστικής και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο να κατανοήσουμε τέλεια όλα αυτά τα οποία θα αναφέρουμε. Οπότε να ξεκινήσουμε λίγο και να δούμε τι είναι οι γεννήτριες συναρτήσεις. Οι γεννήτριες συναρτήσεις λοιπόν χρησιμοποιούνται για την επίλυση συνδυαστικών προβλημάτων. Άρα οι γεννήτριες συναρτήσεις πρακτικά είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων συνδυαστικής σε σχέση με αυτά που κάναμε στα προηγούμενα 3 μαθήματα. Μάθαμε δηλαδή έναν τρόπο να λύνουμε προβλήματα συνδυαστικής, τώρα θα μάθουμε ένα δεύτερο τρόπο. Ο ένας τρόπος είναι οι τύποι, ο άλλος τρόπος θα είναι οι γεννήτριες συναρτήσεις, έτσι. Άρα, πάμε να δούμε τι λέει εδώ. Καταστρώνουμε, λέει, η απλή γεννήτρια συνάρτηση, μάθημα 1-5 το σημερινό, όταν πρέπει να μοντελοποιήσουμε ένα πρόβλημα επιλογής, δηλαδή συνδυασμών, ή ένα πρόβλημα διανομής ομοίων αντικειμένων στις υπεδοχές. Και καταστρώνουμε εκθετική γεννήτρια συνάρτηση, το επόμενο μάθημα, όταν πρέπει να μοντελοποιήσουμε ένα πρόβλημα διάταξης ή ένα πρόβλημα διανομής διαφορετικών αντικειμένων, χωρίς σειρά στις υποδοχές. Άρα, ξέρουμε πότε να χρησιμοποιήσουμε μία γεννήτρια. Η δουλειά μας δηλαδή παραμένει η ίδια με βάση το τυπολόγιο που έχουμε στα χέρια μας. Η πρώτη μας σκέψη πρέπει να είναι τι πρόβλημα έχω να λύσω. Αν είναι συνδυασμός, αν είναι διάταξη, αν είναι διανομή. Τώρα, ανάλογα με το τι είναι το πρόβλημα, έχουμε και μια μεθοδολογία επίλυσης μέσω της γεννήτριας συνάρτησης. Και εδώ βλέπουμε ότι αν κάνω επιλογή ή αν κάνω διανομή ομοίων αντικειμένων, τότε κάνω μια απλή γεννήτρια. Αν έχω διάταξη αντίθετα και διανομή διαφορετικών χωρίς σειρά, τότε θα κάνω εκθετική γεννήτρια. Πάμε λοιπόν καταρχάς να δούμε πώς θα κάνουμε τη μοντελοποίηση ενός προβλήματος συνδυασμών. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Έχουμε μια εκφώνηση μπροστά μας που έχουμε ένα πρόβλημα συνδυασμών. Έχουμε καταλάβει ότι είναι πρόβλημα επιλογής, συνδυασμών. Κάνουμε λοιπόν μια απλή συνήθη γεννήτρια συνάρτηση με τα εξής βήματα. Πρώτον, πρώτη μας δουλειά. Εντοπίζουμε τα διαφορετικά αντικείμενα από τα οποία κάνω επιλογή. Ό,τι εκφώνηση και αν έχουμε στα χέρια μας, η πρώτη μας δουλειά πάντα είναι, εφόσον έχουμε καταλάβει ότι κάνουμε επιλογή, είναι να καταγράψουμε, να αντιληφθούμε τι αντικείμενα έχουμε. Θυμάστε τις παραλλαγές, τα όμοια, ομάδες ομοίων ή διαφορετικά αντικείμενα. Η δουλειά μας θα είναι να εντοπίσουμε ποια είναι τα διαφορετικά αντικείμενα, έτσι. Για παράδειγμα, αν έχω δηλαδή όλα διαφορετικά, λέω έχω όλα διαφορετικά. Αν έχω ομάδες ομοίων, ποια είναι τα διαφορετικά. Κάθε ομάδα αποτελεί και ένα διαφορετικό αντικείμενο, έτσι. Και λέει τώρα εδώ, για κάθε διαφορετικό αντικείμενο γράφω τον απαριθμητή του αντικειμένου ως μέρος αυτής της σειράς. Παρατηρήστε λίγο αυτή τη σειρά, είναι η σειρά της απλής γεννήτριας συνάρτησης. Να τη δούμε λιγάκι, είναι ένα και χ και χ τετράγωνο και χ τρεις κτλ. Δείτε ότι παντού είναι το χ και αυτό το οποίο μεταβάλλεται από βήμα σε βήμα είναι ο εκθέτης. Βλέπεις εδώ, 2, 3, 4, 5, 6 κτλ. Κτλ. Και φτάνει μέχρι το νι. Τώρα, θέλω να δούμε λιγάκι ότι ακόμα και αυτό το χ είναι το χ στην πρώτη στην πραγματικότητα, ενώ και ο άσος που έχουμε στην αρχή είναι το χ στη μηδενική. Άρα οι εκθέτες που έχουμε στα χέρια μας είναι 0, 1, 2, 3 κτλ. Κτλ. Άρα παρατηρούμε ότι ο απαριθμητής, ο πλήρης απαριθμητής, έχει το χ με αύξουσα σειρά στους αριθμούς τους εκθέτες. Τώρα, πώς θα γράψω εγώ τον απαριθμητή για κάθε διαφορετικό αντικείμενο, Πάμε σε ένα αντικείμενο και βλέπουμε τον περιορισμό που αφορά το αντικείμενο. Διαβάζουμε εδώ, αυτό είναι το σημαντικό. Συγκεκριμένα θα εμφανίσουμε τον όρο χ, θα τον επιλέξουμε δηλαδή σε αυτή την σειρά, αν έχω δικαίωμα να επιλέξω i φορές το αντίστοιχο αντικείμενο. Αυτό σημαίνει ότι επιλέγω εκείνους τους εκθέτες που συμβολίζουν πόσες φορές μπορώ να το έχω στη λύση μου. Για παράδειγμα, αν είχα για κάποιο αντικείμενο τον περιορισμό να το επιλέξω το πολύ δύο φορές, αυτό σημαίνει από 0 έως 2 σκέφτομαι, άρα θα πρέπει να γράψω μόνο αυτούς τους όρους. Θα πρέπει να εμφανίσω τους όρους χ στη μηδενική, συν χ στην πρώτη, συν χ στο τετράγωνο. Το πολύ 2, ή 0, ή 1, ή 2. Αν σε έναν άλλο περιορισμό μου έλεγε τουλάχιστον 5, θα έπρεπε να εμφανίσω ποιους όρους. Από το 5 και πάνω. Συνεπώς, χ στην πέμπτη, συν χ στην έκτη, συν κτλ. Κτλ. Αν σε μια άλλη εκφώνηση μου έλεγε τα περιτά, θα έπρεπε να εμφανίσω το χ στην πρώτη, χ τρίτη, χ πέμπτη κτλ. Αν μου έλεγε τα άρτια, χ στη μηδενική και χ τετράγωνο και χ στην τετάρτη και χ στην έκτη. Αν μου έλεγε πολλαπλάσια το 5, χ στη μηδενική και χ στη πέμπτη και χ στη δεκάτη και ούτω καθεξής. Άρα, για κάθε διαφορετικό αντικείμενο γράφω τον απαριθμητή, επιλέγοντας εκείνους τους όρους στον απαριθμητή που συμβολίζουν ότι μπορώ να επιλέξω τόσες φορές το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ωραία. Αφού λοιπόν έχω κάνει αυτή τη δουλειά για κάθε διαφορετικό αντικείμενο της εκφώνησης, φαντάσου μπορείς στην εκφώνηση να έχω 3 διαφορετικά αντικείμενα, θα έχω γράψει 3 απαριθμητές.
σε μια άλλη εκφώνηση έχω 100 διαφορετικά αντικείμενα, θα μου γράψει 100 απαριθμητές. Γράφω έναν απαριθμητή για κάθε διαφορετικό αντικείμενο. Αφού λοιπόν καταγράψω τους απαριθμητές, μετά τι κάνω, γράφω τη γεννήτρια όπως λέει στο βήμα 2, ως το γινόμενο των επιμέρους απαριθμητών. Κάνω πολλαπλασιασμό στους επιμέρους απαριθμητές που έχω καταγράψει. Τώρα, αφού το κάνω αυτό, υποδεικνύω το συντελεστή του όρου χ στην κάπα. Λέω δηλαδή ότι η λύση είναι ο συντελεστής του όρου χ στην κάπα στο ανάπτυγμα της γεννήτριας, όπου κάπα το πλήθος των αντικειμένων που επιλέγω. Η εκφωνήση συνδυασμών είναι: έχεις αυτά τα αντικείμενα, με πόσους τρόπους μπορείς να επιλέξεις? 5. Θα πούμε λοιπόν στο τέλος ότι είναι ο συντελεστής του όρου χ στην 5η στο ανάπτυγμα της γεννήτριας. Αυτή η διαφάνεια είναι, όπως καταλαβαίνετε, Ευαγγέλιο, σχετικά με τη μοντελοποίηση ενός προβλήματος συνδυασμών. Και τώρα πάμε να δούμε ένα παράδειγμα για να δούμε πώς κάνουμε τη δουλειά με τη γεννήτρια συνάρτηση. Λέει, παράδειγμα, μοντελοποίηση προβλήματος συνδυασμών. Έχω, λέει στην εκφώνηση, 5 κόκκινους, έχω 3 άσπρους, έχω 2 μαύρους βόλους. Με πόσους τρόπους μπορώ να επιλέξω 4 βόλους? Έχω πάλι κάποια αντικείμενα, κάνω μια επιλογή 4 βόλων. Αν πρέπει να επιλέξω άρτιο πλήθος κόκκινων βόλων, έχω περιορισμό λοιπόν για τους κόκκινους και έχω και περιορισμό περιττό πλήθος άσπρων βόλων για τους άσπρους βόλους. Λοιπόν, πώς θα δουλεύαμε χωρίς να ξέρουμε εκ των προτέρων τίποτα? Καταρχάς, βλέπουμε ότι κάνουμε μια επιλογή. Μας λέει να κάνουμε μια επιλογή βόλων. Αυτό σημαίνει ότι είμαι σε ένα πρόβλημα συνδυασμών. Άρα τι λέω? Χρησιμοποιώ σίγουρα απλή γεννήτρια συνάρτηση, γιατί πρόκειται για πρόβλημα συνδυασμών. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα γράφουμε. Πάμε τώρα στη μεθοδολογία. Η μεθοδολογία λέει: επόμενο βήμα, γράψε τον απαριθμητή ως μέρος της σειράς αυτής, γράφοντας έναν απαριθμητή για κάθε διαφορετικό αντικείμενο της εκφώνησης. Έχουμε εδώ διαφορετικά αντικείμενα. Έχω κόκκινους βόλους, βλέπεις εδώ, έχω άσπρους βόλους και έχω και μαύρους βόλους. Θα γράψουμε έναν απαριθμητή για κάθε τύπο διαφορετικού αντικειμένου. Πάμε τώρα σε κάθε ένα από αυτά. Πάμε στους κόκκινους βόλους. Τι παρατηρούμε? Πρώτον, έχουμε καταρχάς 5 κόκκινους βόλους στη διάθεσή μας και επίσης παρατηρήστε ότι μου λέει η εκφώνηση να επιλέξω άρτιο πλήθος κόκκινων βόλων. Το σκέφτομαι αυτό και λέω, μάλιστα, άρα θα επιλέξω ή 0 ή 2 ή 4, γιατί πρέπει να είναι άρτιοι, και μέχρι εκεί θα είναι οι κόκκινοι βόλοι που θα επιλέξω. Συνεπώς, ο απαριθμητής ο σχετικός φαίνεται από δίπλα, παρατηρήστε πάλι εδώ, χ στη μηδενική ε, συν χ στο τετράγωνο, συν χ στη τετάρτη. Γράφω εδώ στους εκθέτες τις νόμιμες επιλογές για το αντικείμενο που καταγράφω. Άρα, ένα συν χ τετράγωνο, συν χ τετάρτης είναι ο απαριθμητής για τους κόκκινους. Πάμε τώρα στους άσπρους. Στους άσπρους βλέπω στην εκφώνηση ότι έχω τρεις άσπροι βόλοι και επίσης μου λέει να επιλέξεις περιττό πλήθος. Πάω λοιπόν και σκέφτομαι ότι σε μία λύση νόμιμες επιλογές είναι να πάρω έναν ή τρεις άσπρους βόλους. Τώρα, θα γράψω τον απαριθμητή, προσέξτε πάλι, στους εκθέτες συμβολίζω πόσες φορές μπορώ να επιλέξω το αντικείμενο. Άρα είναι χ στην πρώτη, συν χ στην τρίτη. Μετά, πάμε στους απαριθμητές για τους μαύρους βόλους. Τελείως αντίστοιχα, μου βλέπω στην εκφώνηση ότι έχω 2. Πόσους μπορώ να επιλέξω σε μία λύση? Ή 0 θα πάρω ή 1 ή 2. Άρα ο ζητούμενος απαριθμητής είναι ένα συν χ συν χ τετράγωνο, που αυτό τώρα πώς προκύπτει? Προκύπτει χ στη μηδενική συν χ στην πρώτη συν χ στο τετράγωνο. Άρα τελείωσα. Έχω καταγράψει τους απαριθμητές για κάθε ένα από τα αντικείμενα της εκφώνησης. Τα κατέγραψα. Να οι απαριθμητές οι τρεις. Πάμε από κάτω στο επόμενο βήμα της μεθοδολογίας που λέει: γράφω τη γεννήτρια ως γινόμενο των επιμέρους απαριθμητών. Παίρνω λοιπόν τους απαριθμητές που έχω καταγράψει, τους βάζω σε παρένθεση και η γεννήτρια είναι το γινόμενο των απαριθμητών. Προσοχή τώρα. Και γράφουμε από κάτω. Το ζητούμενο δίνεται από το συντελεστή του όρου πιανού του χ στην τετάρτη. Γιατί στην τετάρτη αυτό το 4 είναι τα αντικείμενα που επιλέγω. Αφού επιλέγω 4 αντικείμενα σε αυτή την εκφώνηση, είναι ο συντελεστής του χ στην τετάρτη στο ανάπτυγμα της γεννήτριας συνάρτησης. Εντάξει. Τώρα, αυτή εδώ είναι η τυπική απάντηση για τη γεννήτρια συνάρτηση σε επίπεδο εξετάσεων. Ναι. Δηλαδή στις εξετάσεις, αν μας ζητούσαν να λύσουμε αυτό το πρόβλημα με γεννήτρια, εδώ έχουμε σταματήσει. Τώρα πάμε λίγο στην ουσία του πράγματος. Η ουσία του πράγματος είναι τι απαντήσαμε εδώ. Ωραία, για να δούμε τι απαντήσαμε. Λέμε ότι το ζητούμενο, ποιο ζητούμενο, δηλαδή το πλήθος των επιλογών, των νόμιμων κάτω σε αυτά τα αντικείμενα με αυτούς τους περιορισμούς, το πλήθος λοιπόν των επιλογών μας είναι ο συντελεστής του χ στην τετάρτη στο ανάπτυγμα της γεννήτριας. Οπότε εδώ πρέπει να δούμε τώρα τι σημαίνει ανάπτυγμα της γεννήτριας. Θέλω να δούμε λίγο ότι η γεννήτρια είναι ένα γινόμενο πολιονήμων.
ανάπτυγμα στα μαθηματικά είναι να κάνεις όλες τις πράξεις που υπάρχουν για να προκύψει ένα καθαρό πολυόνυμο. Οπότε, στην ουσία του λέμε, θα κάνουμε όλες τις δυνατές πράξεις που υπάρχουν να προκύψει ένα ωραίο καθαρό πολυόνυμο και ο αριθμός που είναι πολλαπλασιασμένος με τον όρο χ στην τετάρτη θα είναι και η λύση του προβλήματος. Άρα, αν θέλαμε να υπολογίσουμε τι έκανε η γεννήτρια τελικά, είναι να κάνουμε τη διαδικασία του υπολογισμού του συντελεστή που έχουμε καταγράψει νωρίτερα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τον υπολογισμό του ζητούμενου συντελεστή. Προσέξτε λίγο την παρατήρηση, δεν κάνουμε ποτέ υπολογισμό του συντελεστή αν δεν του ζητάει ρητά η εκφώνηση της άσκησης, έτσι. Δηλαδή σε επίπεδο εξετάσεων η απάντηση θα σταματούσε στην προηγούμενη διαφάνεια. Αν μας ζητηθεί και μας πούν υπολογίστε και το συντελεστή, τότε κάνουμε το ανάπτυγμα της γεννήτριας, δηλαδή όλες τις πράξεις επιμεριστικές, προκειμένου να έρθει σε μορφή πολυονύμου. Προκειμένου να κάνω το ανάπτυγμα, λοιπόν, πρέπει να κάνω όλες τις πράξεις προκειμένου να προκύψει ένα καθαρό πολυόνυμο. Να κάνω μια υπενθύμηση για το πώς κάνω γινόμενο πολυονύμων. Έχω εδώ τρεις παρενθέσεις. Πρώτα τις δύο πρώτες, να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα και μετά με την τρίτη. Παίρνω λοιπόν τις δύο πρώτες παρενθέσεις και λέω: παίρνω τον πρώτο όρο από την πρώτη παρένθεση και κάνω 1 επί όλη την παρένθεση. Βγαίνει εδώ 1 επί όλη την παρένθεση. Συν τον επόμενο όρο επί όλη την παρένθεση. Συν λοιπόν χ τετράγωνο επί όλη την παρένθεση. Συν τον επόμενο όρο επί όλη την παρένθεση. Έχω λοιπόν συν χ τετάρτης επί όλη την παρένθεση. Εδώ τώρα μέσα στην πρώτη παρένθεση πρέπει να κάνω τις επιμεριστικές. 1 επί χ, 1 επί χ τρίτης. Βγαίνει χ συν χ τρίτης. Μετά χ τετράγωνο επί χ, χ τρίτης. Χ τετράγωνο επί χ τρίτης, χ πέμπτης. Μετά χ τετάρτης επί χ, χ πέμπτης. Χ τετάρτης επί χ τρίτης, χ εβδόμης. Κάναμε εδώ τις πράξεις. Εδώ όμως το αποτέλεσμα της πρώτης παρένθεσης, παρατηρήστε ότι υπάρχουν κοινοί όροι. Έχω χ τρίτης και χ τρίτης, μου κάνει 2 χ τρίτης, μάλιστα. Χ πέμπτης και χ πέμπτης, 2 χ πέμπτης. Πολύ ωραία. Έχω τώρα αριστερά μία παρένθεση, αυτή είναι εδώ, και δεξιά μία άλλη παρένθεση. Πώς θα κάνω τις πράξεις, όπως είπαμε πριν. Κάθε όρος της αριστερής παρένθεσης θα πολλαπλασιαστεί αρχικά με όλη την παρένθεση. Άρα έχω χ επί τη δεξιά παρένθεση. 2 χ τρίτης επί τη δεξιά παρένθεση, 2 χ πέμπτης επί τη δεξιά παρένθεση, χ εβδόμης επί τη δεξιά παρένθεση, επιμοιρεστικές όπως πριν και τώρα σύμπτυξη όρων, ε? Δηλαδή έχω χ τρίτης και 2 χ τρίτης, 3 χ τρίτης, 2 χ τετάρτης μένει ως έχει, 2 χ πέμπτης και 2 χ πέμπτης μας κάνει 4 χ πέμπτης, 2 χ έκτης μένει κτλ. Κτλ. Αυτό εδώ το πράγμα που βλέπετε εδώ είναι το ανάπτυγμα της γεννήτριας συνάρτησης. Το ανάπτυγμα λοιπόν της γεννήτριας συνάρτησης τι είναι? Κάνω όλες τις πράξεις μέχρι να βγει το καθαρό πολυόνυμο. Ωραία. Για να ξαναγυρίσουμε τώρα πίσω αφού κάναμε το ανάπτυγμα που είναι ταλέπορη διαδικασία όπως είδατε. Τι είχαμε απαντήσει στο προηγούμενο ερώτημα? Είχαμε απαντήσει ότι το ζητούμενο δίνεται από το συντελεστή του χ στην τετάρτη στο ανάπτυγμα της γεννήτριας. Πάμε πίσω στο ανάπτυγμα να εντοπίσουμε τον όρο χ στην τετάρτη. Εδώ είναι ο όρος χ στην τετάρτη, έτσι, εδώ. Οπότε, ποιος είναι ο συντελεστής αυτού του όρου? Είναι ο αριθμός που είναι πολλαπλασιασμένος με αυτόν τον αριθμό, το 2. Παρατηρήστε λοιπόν ότι ο συντελεστής του όρου χ στην τετάρτη είναι 2, που σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει 2 λύσεις. Άρα λοιπόν, πώς είναι οι τρόποι για να κάνουμε την επιλογή που έλεγε η προηγούμενη διαφάνεια? 2 είναι οι τρόποι λοιπόν, απαντάει η γεννήτρια. Αυτό απαντάει η γεννήτρια. Πόσους τρόπους υπάρχουν? Όπως όλα τα προβλήματα συνδυαστικής. Απάντησε λοιπόν η γεννήτρια, 2 τρόποι. Τώρα, πάμε λίγο πίσω, ξανά πίσω. Να δούμε ξανά το πρόβλημα και να δούμε αν η γεννήτρια έκανε όντως σωστά τη δουλειά της. Για να δούμε αν έκανε όντως σωστά τη δουλειά της, να κάνουμε λίγο καταμέτρηση. Γιατί αυτό το πρόβλημα, με τους τρόπους που μάθαμε στο μάθημα 1-2 και στις παραλλαγές των ασκήσεων, δεν μπορούμε να το λύσουμε. Έχει πολύ σκληρούς περιορισμούς. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να δουλέψει εδώ είναι να κάνει κάποιος καταμέτρηση των λύσεων. Θέλει τώρα λίγο προσοχή. Τι κάνω τώρα? Το λύνω με βασική συνδυαστική. Και πώς το λύνω? Με καταμέτρηση. Έχω λοιπόν τους κόκκινους βόλους, οι οποίοι είναι 5 και πρέπει να πάρω άρτιο πλήθος. Θα καταγράψω λίγο τις νόμιμες επιλογές. 0, 2 και 4. Έπειτα, έχω τους άσπρους βόλους που είναι 3 και πρέπει να πάρω ή 1 ή 3. Μετά, έχω τους μαύρους βόλους και για τους μαύρους βόλους μπορώ να επιλέξω ή 0 ή 1 ή 2 βόλους. Για να πάμε να σκεφτούμε τώρα πώς θέλω να επιλέξω 4. Πάμε να κάνουμε εδώ πέρα καμία καταμέτρηση. Ας υποθέσουμε, θα κάνουμε εξαντλητική αναζήτηση, ας υποθέσουμε ότι επιλέγω 0 κόκκινους βόλους. Δεν επιλέγω κόκκινους βόλους. Τότε, σαν άσπρο βόλο, μπορώ να επιλέξω έναν? Όχι είναι η απάντηση, γιατί μετά
θα πρέπει να πάρεις πόσους μαύρους. Δεν βγαίνει να πάρεις τέσσερις, πρέπει να πάρεις τέσσερις βόλους. Και δύο μαύρους να επιλέξεις, τέσσερις δεν βγαίνουν. Άρα υποχρεωτικά πρέπει να πάρεις τρεις άσπρους βόλους. Αν πάρεις τώρα τρεις άσπρους βόλους για να κάνεις επιλογή τεσσάρων βόλων, πρέπει να πάρεις άλλο ένα βόλο. Ένα μαύρο βόλο, να μία νόμιμη λύση. Αυτή είναι η πρώτη λύση. Πάμε τώρα να υπολογίσουμε δεύτερη λύση. Όπως είδατε με την ανάλυση που κάναμε προηγουμένως, με 0 κόκκινους βόλους δεν υπάρχει άλλη λύση, μόνο αυτή υπάρχει. Πάμε να δούμε τώρα με 2 κόκκινους βόλους, αν μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Με 2 κόκκινους βόλους τώρα, για να δούμε, αν επιλέξω έναν άσπρο βόλο και επιλέξω και ένα μαύρο βόλο, έχω ακόμα μία λύση. Αν είχα πάρει τώρα 2 κόκκινους βόλους και 3 άσπρους, δεν παίζει. Γιατί 2 και 3, 5, 4 πρέπει να επιλέξω. Δεν παίζει. Αν επιλέξω τώρα 4 κόκκινους βόλους, υποχρεωτικά πρέπει να πάρω έναν άσπρο βόλο, πάλι δεν βγαίνει να πάρω 4 βόλους. Αυτές οι δύο λοιπόν είναι οι λύσεις. Το κάναμε με συστηματική καταμέτρηση και η γεννήτρια συνάρτηση απάντησε το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε εδώ, πράγματι με καταμέτρηση λέει κάτω-κάτω, οι τρόποι είναι 2K, 1α, 1μ και 0K, 3α, 1μ. Έτσι. Αυτά λοιπόν σχετικά με τον υπολογισμό του συντελεστή. Συνοψίζοντας, το πρώτο και το σημαντικότερο είναι η μεθοδολογία την οποία αναφέραμε εδώ. Έτσι, η μεθοδολογία είναι το παν. Δηλαδή, πώς θα μοντελοποιήσω πρόβλημα συνδυασμών, εντοπίζω τα διαφορετικά αντικείμενα, απαριθμητή για κάθε αντικείμενο που στους εκθέτες γράφω τους νόμιμες επιλογές, η γεννήτρια είναι το γινόμενο των επιμέρους απαριθμητών, ο συντελεστής όσα επιλέγω θα λέμε, έτσι. Και γράφουμε έτσι τη γεννήτρια συνάρτηση. Η απάντηση για τις εξετάσεις φαίνεται εδώ. Είναι αυτά. Λέω δηλαδή, χρησιμοποιώ γεννήτρια απλή γιατί έχω συνδυασμούς. Πάρε τους απαριθμητές, πάρε τη γεννήτρια σε το γινόμενο και το ζητούμενο είναι ο συντελεστής του όρου τάδε, όσα επιλέγω. Υπολογισμό συντελεστή θα κάνω μόνο αν μου το ζητήσουν. Οι υπόψεις στις εξετάσεις κατά 99% δεν θα μας ζητήσουν ποτέ οι συντελεστοί. Αν όμως μου ζητηθεί συντελεστή, κυρίως στο πλαίσιο της εργασίας, κάνω το ανάπτυγμα, όλες τις πράξεις δηλαδή τις σχετικές και παίρνω τον συντελεστή του ζητούμενου όρου. Ποιος είναι ο συντελεστής του ζητούμενου όρου? Ο αριθμός που είναι μπροστά από τον αντίστοιχο όρο του πολυονύμου. Αυτά λοιπόν εδώ όσον αφορά τη μοντελοποίηση προβλημάτων συνδυασμών. Έχουμε μια μεθοδολογία και την τηρούμε ευλαβικά και έχουμε μια εύκολη μονάδα εφόσον είμαστε σε συνδυασμούς. Τώρα, μια παρατήρηση που είναι πάρα πολύ χρήσιμη είναι η εξής. Παρατηρήστε ότι κάνοντας το ανάπτυγμα μας βγήκαν και διάφοροι άλλοι όροι στο πολυόνυμο. Αυτοί οι όροι έχουν αξία? Η απάντηση είναι ναι, έχουν αξία. Για να δούμε λίγο κάτι. Εδώ μας βγήκε για παράδειγμα ο όρος 2χ εις την έκτη δύναμη, αυτός εδώ. Αυτός εδώ ο όρος 2χ εις την έκτη, όπως είπαμε, ο εκθέτης του 6, τι συμβολίζει? Συμβολίζει πόσα αντικείμενα επιλέγω. Άμα σε ρωτούσα δηλαδή με την ίδια εκφώνηση, με πόσους τρόπους μπορείς να πάρεις 6 αντικείμενα, θα έγραφες περιορισμούς με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, θα έκανες το ανάπτυγμα με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, οπότε η γεννήτρια θα σου έλεγε ότι κοίταξε να δεις, για να επιλέξεις 6 αντικείμενα, οι τρόποι είναι 2. Για να επιλέξεις 5 αντικείμενα, λέει η γεννήτρια, οι τρόποι είναι 4. Για να επιλέξεις 7 αντικείμενα, σου λέει η γεννήτρια, οι τρόποι είναι 3. 8 αντικείμενα, οι τρόποι σου λέει είναι 1. Κρύβε το άσος εδώ. Και προσέξτε ότι η γεννήτρια σου απαντάει μέχρι και για το να επιλέξεις πόσα και 10 αντικείμενα. Γιατί στην πραγματικότητα είναι γραμμένος αυτός ο όρος εδώ, αλλά είναι με συντελεστή 0. Άρα, πόσοι τρόποι υπάρχουν για να διαλέξεις 10 αντικείμενα? 0 τρόποι, σου λέει η γεννήτρια. Και δείτε ότι έχει δίκιο κιόλας, έχει ενδιαφέρον. Αν πάμε πίσω στους περιορισμούς, μπορώ να διαλέξω 10 αντικείμενα. 5 και 3, 8 και 2, 10 εκ πρώτης όψεως. Αλλά προσοχή, κόκκινους πρέπει να πάρεις άρτιους. Άρα λοιπόν, 4 και 3, 7 και 2, 9. Μέχρι 9 θα πάρεις. Θες, δεν θες. Άρα η γεννήτρια συνάρτηση, θέλω να δούμε εδώ ότι υπολογίζει και πολλά ακόμη προβλήματα σχετικά με την επιλογή αντικειμένων της εκφώνησης. Παραδείγματος χάρη, αυτά που είδαμε προηγουμένως, η επιλογή 3 αντικειμένων είναι ο συντελεστής του Χ στην Τρίτη. 8 αντικειμένων, ο συντελεστής του Χ στην 8η. 10 αντικειμένων, ο συντελεστής του Χ στην 10η, όπως είπαμε. Οπότε εδώ έχουμε έτσι και κάποιες καταμετρήσεις για την επαλήθευση ότι η γεννήτρια κάνει καλά τη δουλειά της. Οπότε, αφού η γεννήτρια τα κάνει όλα και συμφέρει, γιατί να μην χρησιμοποιούμε πάντα γεννήτρια και να γιώσουμε τελείως όλο το πρώτο κομμάτι της ύλης που ήταν οι διατάξεις, συνδυασμοί και διανομές? Προσοχή λοιπόν, ποτέ δεν χρησιμοποιούμε γεννήτρια, σύμβαση της ΠΛΗ 20 αυτό το πράγμα. Ποτέ γεννήτρια συνάρτηση, εκτός και αν μας το ζητάει ρητά η εκφώνηση. Είναι λάθος δηλαδή, θεωρείται λάθος, έτσι, θεωρείται λάθος να χρησιμοποιήσεις γεννήτρια συνάρτηση
αν δεν στο καθορίζει ρητά η εκφώνηση της άσκησης. Εντάξει. Αυτά λοιπόν σχετικά με τη μοντελοποίηση προβλημάτων συνδυασμών. Τώρα, απλή γεννήτρια συνάρτηση θα χρησιμοποιήσουμε και για να μοντελοποιήσουμε πρόβλημα διανομής ομοίων αντικειμένων στις υποδοχές. Ποια είναι η μεθοδολογία? Πρώτον, εντοπίζουμε τις υποδοχές αυτή τη φορά στις οποίες κάνω διανομή των ομοίων. Έτσι, άρα η πρώτη μου δουλειά είναι να πάω στην εκφώνηση αφού έχω καταλάβει ότι κάνω διανομή ομοίων και να παρατηρήσω ποιες είναι οι υποδοχές. Για παράδειγμα, έχω στην εκφώνηση 1, 2 κτλ. Έχω 15 υποδοχές, ας πούμε, έτσι. Και έχω και κάποια αντικείμενα, νη αντικείμενα, τα οποία βεβαίως είναι όμοια. Προσοχή, κάνουμε διανομή ομοίων εδώ, ε. Οπότε λέει, πρώτο βήμα, εντοπίζω τις υποδοχές στις οποίες κάνω διανομή. Εδώ, προσοχή, εδώ θα γράψουμε απαριθμητή για κάθε υποδοχή. Θα γράψουμε λοιπόν απαριθμητή για κάθε υποδοχή. Άρα στο αριθμητικό παράδειγμα που έχω γράψει εδώ στα δεξιά, θα περιμένουμε να γράψουμε πόσες απαριθμητές. 15 είναι η απάντηση, έτσι. Ένας απαριθμητής για κάθε υποδοχή. Πάλι τον απαριθμητή θα τον γράψω ως μέρος αυτής της σειράς που είδαμε προηγουμένως. Μόνο προσοχή ότι εμφανίζω τον όρο χι i αν έχω δικαίωμα να έχω i αντικείμενα στην υποδοχή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι για παράδειγμα μπορεί στην ασκησούλη αυτή εδώ πέρα που έχουμε στα δεξιά, μπορεί να μας έλεγε, άκου να δεις, στην πρώτη υποδοχή τουλάχιστον 2 αντικείμενα. Αυτό τι σημαίνει? Από 2 και πάνω. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο απαριθμητής θα ήταν οι όροι χ τετράγωνο και χ τρίτης και χ τετάρτης μέχρι τέρμα. Μπορεί μετά να μας έλεγε η εκφώνηση, άκου εδώ στην υποδοχή 2 το πολύ 2 αντικείμενα. Ο απαριθμητής θα ήταν 1 και χ και χ τετράγωνο. Μπορεί να μας έλεγε μετά στην 15η υποδοχή ότι πρέπει να έχω περιττό πλήθος αντικειμένων. Τι θα γράφαμε? Θα γράφαμε χ και χ τρίτης και χ πέμπτης κτλ. Οπότε, γράφουμε έναν απαριθμητή για κάθε υποδοχή, συμβολίζοντας τον απαριθμητή πόσα αντικείμενα έχει δικαίωμα να έχει η υποδοχή. Η γεννήτρια συνάρτηση θα είναι το γινόμενο των επιμέρους απαριθμητών. Και τι κάνουμε εδώ πέρα? Υποδεικνύουμε τον συντελεστή του όρου χ στην κάπα, στο ανάπτυγμα της γεννήτριας, όπου κάπα το πλήθος των αντικειμένων που τελικά διανέμω. Εδώ λοιπόν ο συντελεστής του όρου θα είναι χ στην κάπα, όπου κάπα αυτά που μοιράζω. Εντάξει. Αυτή είναι η μεθοδολογία για τη διανομή ομοίων. Αυτή τη μεθοδολογία θα ακολουθήσουμε και θα λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα διανομής ομοίων. Πάμε να δούμε και το παράδειγμα. Έχω 50 μη διακεκριμένους βόλους. Ωραία. Έχω 50 όμοια αντικείμενα δηλαδή. Με πόσους τρόπους μπορώ να τους μοιράσω σε 3 παιδιά? Όπα λέμε εδώ, μοιράζω. Άρα διανομή αντικειμένων σε υποδοχές. Πόσες υποδοχές? 3. Όσα και τα παιδιά. Πρώτο, δεύτερο και τρίτο παιδί. Και τι κάνουμε εδώ πέρα? Μοιράζουμε αυτά εδώ τα αντικείμενα. Τα αντικείμενα είναι 50 όμοια. Και το μόνο που χρειάζεται να καταγράψουμε είναι τους περιορισμούς τώρα, γιατί ξέρουμε πώς θα το χειριστούμε ως διανομή ομοίων. Το πρώτο παιδί θα πάρει το πολύ 3 βόλους, μικρότερος του 3 λοιπόν. Πάμε κάτω και βλέπουμε απαριθμητής για την πρώτη υποδοχή που είναι το πρώτο παιδί. Είναι χ στη μηδενική και χ στην πρώτη και χ στο τετράγωνο και χ στην τρίτη, ο περιορισμός το πολύ 3. Για τη δεύτερη επιδοχή τώρα, έτσι, για το δεύτερο παιδί, βλέπω τον περιορισμό περιττό πλήθος βόλων, δηλαδή 1, 3, 5 κτλ. Κτλ. Μέχρι πόσο, να το σημειώσουμε και αυτό εδώ, μέχρι 49 θα πάει, έτσι δεν είναι? 50 είναι τα αντικείμενα, άρα μέχρι 49 θα πάρει. Γράφουμε εδώ τον απαριθμητή, χ και χ τρίτης και χ πέμπτης κτλ. Κτλ. Έως και χ εις τη 49. Και ο απαριθμητής για την τρίτη υποδοχή, τρίτο παιδί, έτσι, τρίτο παιδί, είναι τουλάχιστον 4 βόλους, αλλά χ τετάρτης και χ πέμπτης και τα λοιπά, έως και χ στην 50 μάλιστα. Συνεπώς η γεννήτρια είναι το γινόμενο των απαριθμητών, το κοπανάμε, και το ζητούμενο δίνεται από το συντελεστή του χ στην πόσο, στα προβλήματα διανομής, όσα μοιράζω, έτσι, όσα τα αντικείμενα που μοιράζω. Ο συντελεστής λοιπόν του χ στην 50, στο ανάπτυγμα της γεννήτριας συνάρτησης. Αυτή είναι λοιπόν η μοντελοποίηση μιας διανομής ομοίων. Γράφουμε απαριθμητή για κάθε υποδοχή. Ο απαριθμητής συμβολίζει πόσα αντικείμενα μπορεί να πάρει υποδοχή και ο ζητούμενος συντελεστής είναι του όρου όπου ο εκθέτης δείχνει πόσα αντικείμενα είναι αυτά που μοιράζουν. Μεγάλη προσοχή στις μεθοδολογίες των ειδικών ασκήσεων βεβαίως, γιατί εδώ θέλει λίγο προσοχή. Επίσης, κάτι που αφορά και τη μεθοδολογία, θα το πούμε και μετά, είναι οπωσδήποτε να δείτε και την εφαρμογή 1 ως μεθοδολογία, έτσι, γιατί υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για να γράφουμε μια γεννήτρια συνάρτηση.